Εξοποιώντα λοιπόν αυτή την ολοκληρωμένη εισήγηση, θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Ε, έχουμε ετοιμάσει μια παρουσίαση με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει, έχουμε συγκεντρώσει στην εφημερίδα. Κάποια έχουν δημοσιευθεί, κάποια όχι, θα δημοσιευτούν τι επόμενε μέρε. Για το πώ εκπέμπεται αυτέ τι μέρε το μήνυμα, όχι μόνο από το στρατό του Ισραήλ, όπως φαίνεται στο, στο tweet που έχω κρατήσει στην πρώτη διαφάνεια, που αναφέρει πως είτε στηρίζει το Ισραήλ, είτε στηρίζει την τρομοκρατία. Το οποίο εκπέμπεται όχι μόνο από το στρατό του Ισραήλ, αλλά από ολόκληρη την ορχήστρα τη προπαγάνδα του πολέμου, που κατακλείζει τι τελευταίε μέρε τη σφαίρα τη ενημέρωση. Και έχω απλά να μόνο μια σημείο που αναφέρθηκε κιόλα βέβαια, αλλά ότι. Αν και γνωρίζουμε όλοι ότι αυτή η τέχνη της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης είναι μια τέχνη, θα λέγαμε, τόσο παλιά όσο και η ίδια η τέχνη του πολέμου. Βλέπουμε ότι το φαινόμενο αυτό αλλάζει και δεν έχει να κάνει μόνο με τις συνθήκες που το ευνοούν. Παραδείγματος χάρη τη λειτουργία των social media και μια μεγάλη κουβέντα πούμε, που περιβάλλει αυτό το ζήτημα που δεν πιάνει μόνο και μόνο τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά έχει να κάνει και με την ολοένα και αυξανόμενη εμπλοκή της ντόπια αστικής τάξης. Και των κυβερνήσεών τη, στους επικίνδυνου σχεδιασμού, του πολέμου και τι επεμβάσει των υπεριαλιστικών συμμαχιών. Και βλέπουμε ότι έχει όλο ένα και μεγαλύτερο, σοβαρότερο αντίκτυπο. Και κρατώντα αυτό, έχω κρατήσει πούμε, ένα μεγάλο παράδειγμα σε μια από τι από τις πρώτε ιστορίε που κατέκλυσαν τον κόσμο, την ιστορία περί 40 αποκεφαλισμένων βρεφών που υποτίθεται πω εντοπίστηκαν σε κυμπούτσια στο Ισραήλ. Και έχουμε εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τον Times του Λονδίνου που η φωτογραφία που υποστηρίζει το, το εξώφυλλο στην πραγματικότητα πρόκειται για φωτογραφία από Παλαιστίνια παιδιά που είναι σε νοσοκομείο στη Γάζα και μάλιστα μα προσέξετε το μεσαίο μπουλετ του υποτίτλου είναι ότι ε, το πρώτο βασικά λέει ότι υπάρχουν οι φωτογραφίες που υποτίθεται ότι είναι απόδειξη των, ε, των εγκλημάτων και ακριβώς δίπλα έχετε ότι η Βρετανία στέλνει δύο πολεμικά ε, πλοία στην περιοχή. Ο, το πώ δένεται δηλαδή όλη αυτή η προπαγάνδα, όλο αυτό ο στόχο ε, να περάσει το μήνυμα με τι επιδιώξει των, ε, των υπεριαλιστών. Εδώ έχουμε τη, τη φωτογραφία που υπάρχει, το, ε, η περιγραφή από κάτω που αναφέρει ότι βρεις, είναι από το νοσοκομείο ΣΥΦΑ ε, στη Γάζα. Η φωτογραφία πιο δεξιά φαίνεται κιόλα, ολόκληρη η φωτογραφία που έχει περικοπεί η γυναίκα με τη μαντήλα. Γιατί προφανώ αν υπήρχε και αυτή στο εξώφυλλο θα καταλάβαινε κάποιο ότι δεν πρόκειται για. Παιδιά από το Ισραήλ. Και εδώ βλέπουμε ότι αντίστοιχε τεχνικέ εφαρμόστηκαν και σε ελληνικά μέσα ενημέρωση. Έχουμε, για παράδειγμα, εδώ την ιστοσελίδα τη Καθημερινή, όπου διαβάζουμε στον τίτλο ότι Jerusalem Post: Πραγματικέ εικόνε με αποκεφαλισμένα παιδιά στο Κφάραζα. Τι φωτογραφίε είδε, όπω αναφέρει το Ισραηλινό μέσο, ο Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντωνι Μπλίνγκεν, κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ. Και πιο κάτω αναφέρεται και ότι ο λογαριασμό του Ισραήλ ανήρθε σε βίντεο του ενημερωτικού σταθμού A24 News σχετικά με την ιστορία. Για να γίνει πιο πιστική η ιστορία, εφαρμόστηκαν και άλλε κλασικέ τεχνικέ από μια σειρά μέσα ενημέρωση. Εδώ έχουμε την New York Post, η οποία έχει σε υπερσύνδεσμο ότι φράσει σφαγιάστηκαν τουλάχιστον 40 βρέφη. Η οποία υποτίθεται ότι ανακατευθύνει στην πηγή τη είδηση, υποτίθεται ότι λειτουργεί ω αποδεικτικό στοιχείο, ωστόσο, άμα το, το πατήσει κάποιο, ανακατευθύνει σε απλά άλλη είδηση που αναφέρει ότι η Χαμά απειλεί να, να εκτελέσει ομήρου. Σε άλλο ελληνικό μέσο, στον τίτλο, βλέπουμε διαβάζουμε Αδιανόητη φρίκη από τη Χαμά. Σκότωσαν 40 βρέφη τη Εκκιμπούτ. Βρέθηκαν, αποκεφαλ... Βρέθηκαν ε, αποκεφαλισμένοι οι γονεί. Το πήγε ακόμα και μια, ε, ένα βήμα πιο μπροστά. Και έχουμε δει ότι ακολουθούν σκληρέ εικόνε στη, στην ανάρτηση, που δίνει την εντύπωση επίση ότι υπάρχουν οι αποδείξει ε, των ισχυρισμών. Εδώ για να, να τα λέμε και όλα ότι πιο κάτω στην είδηση μέσα, ενώ υπάρχει αυτό ο τίτλο και όλα αυτά, η απίστευτη σφαγή από του τρομοκράτε Χαμά που διαβάζουν και ο τέτοιο, υπάρχει και ένα κομμάτι που λέει ότι κάποιοι κάνουν λόγο και για αποκεφαλισμένα μωρά, αλλά η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί και πιθανώ να είναι fake news, το οποίο είναι πολύ πιο κάτω στην ιστορία, αφού πρώτα έχουμε την φωτογραφία εδώ πέρα, η οποία αυτή η φωτογραφία ουσιαστικά έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Από, από το Twitter του Ισραηλινού στρατού ως ε, ε, απόδειξη. Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχει και το βίντεο της δημοσιογράφου που πρώτη μετέδωσε την είδηση, στα 24 news που αναφέραμε πριν, η οποία ε, στη συνέχεια ε, αναγκάστηκε στο να κάνει μια μερική αναδίπλωση και να δώσει ε, διευκρινήσεις. Σε ανάρτησή της στο έξι διαβάζουμε εδώ πέρα ότι η πληροφορία λέει ότι δεν έχει προέλθει από δική της έρευνα αυτοψία, αλλά από Ισραηλινούς στρατιώτες. Και είναι και μετά και μια δεύτερη ιστορία, βέβαια, το ποιοι ήταν αυτοί οι Ισραηλινοί στρατιώτε. Έχουμε εδώ πέρα επίση άλλη μια μεγάλη τέτοια. Όπω αναφέρθηκε πριν ότι ο Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Άντωνι Μπλίνκεν, είδε τι φωτογραφίε. Άρα αυτό ήταν απόδειξη ότι υπήρχαν οι φωτογραφίε. Το ίδιο ανέφερε και ο, ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Biden, ότι είδε τι φωτογραφίε, είδε τι αποδείξει των αποτρόπων αυτών εγκλημάτων. Ωστόσο, ε, μετά από λίγε ώρε, το γραφείο του Λευκού Οίκου αναγκάστηκε ε, να προβεί σε μια διευκρίνηση ότι ο πρόεδρο τελικά είδε τα δημοσιεύματα και όχι τι ίδιε τι αποδείξει ε, τη είδηση. Κανένα από τα παραπάνω ρεπορτάζ, είτε στον ξένο τύπο, είτε και στον ελληνικό τύπο, από αυτά που βρέθηκαν εδώ πέρα και σε πολλά άλλα, δεν υπάρχει είδηση ότι ο Ισραηλινός στρατός εν τέλει δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την ιστορία κυκλοφόρησε σε, σε, κάποια μέσα αργότερα, αλλά τα περισσότερα που φιλοξενούν την αρχική είδηση δεν έχουν ενημερωθεί ε, εδώ πέρα. Η επόμενη μεγάλη ιστορία που είχε να κάνει και επανήλθε και όλα σχεχθές με τα νέα στοιχεία που δόθηκαν είχε να κάνει με το περιβόητο αυτό φεστιβάλ που ήταν δίπλα από τον τοίχο στη Λωρίδα της Γάζας, σύνορα δεν είναι. Τι έγινε στην πραγματικότητα εκεί να, έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε κάπως ε, ε, το, το χαρακτήρα αυτής της προπαγανδικής προσπάθειας που θέλει να περάσει στη ΣΔΕΛ που αναφέραμε και στην αρχή ότι ο, ο σκοπός είναι η ταύτιση του Παλαιστινιακού λαού με τρομοκράτες οι οποίοι σφάζουν ανηλεώς και αδιακρίτω, ε, πολίτες και στρατιωτικούς. Ένα από ε, τα πρόσωπα αυτής της ιστορίας ήταν η, η γερμανοεβραία Σανι Λουκ ε, καθώς άμα, όπως θυμάστε... Αρχικά η Ισραηλινή κυβέρνηση υποστήριξε πω όταν η Χαμά επιτέθηκε στο φεστιβάλ, εκεί εκτέλεσε εκατοντάδε αμάχου, πήρε ομήρου, ενώ παράλληλα οι μαχητέ τη βίασαν και τα κατακρεούργησαν γυναίκε. Μία από αυτέ ήταν και η Σάνι Λουκ, η οποία χθε η Ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε πω είναι νεκρή και πω βρέθηκε κομμάτι του κρανίου τη. Ωστόσο, η Λούκ είχε εμφανιστεί νεκρή και από την πρώτη στιγμή, καθώ τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι βιάστηκε και σκοτώθηκε στο μουσικό φεστιβάλ. Αν και αργότερα είχε επιβεβαιωθεί, σύμφωνα και με δηλώσει και τη μητέρα ότι ήταν ζωντανή και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στη Γάζα. Α πάρουμε όμω λίγο τα πράγματα για το φεστιβάλ από την αρχή. Από τι πρώτε πληροφορίε τις πρώτες πληροφορίες που μεταδόθηκαν για την επίθεση εκεί πέρα ήταν αυτό που ανέφερα πριν περιβιασμών, εκτελέσεων εμψυχρό κτλ. Εδώ έχουμε τέτοια βίντεο που προσπάθησαν πούμε, να υποστηρίξουν αυτά τα τέτοια. Ωστόσο το συγκεκριμένο βίντεο είναι από βίντεο προπαγανδιστικό του, του ISIS στη Συρία που είχε βιντεοσκοπήσει χρόνια πριν. Επίσης για το ίδιο φεστιβάλ είχαμε ε, δεκάδες αν όχι εκατοντάδες αναφορές για περιβιασμούς γυναικών που γίνανε στο σημείο. Από τις πρώτου, ένας από τους πρώτους ανθρώπους που μετέφερε τέτοιες αναφορές ήταν η συγκεκριμένη η οποία ήταν επικεφαλής του, του τμήμα των, των, κειμενογράφων της αποστολής, της διπλωματικής αποστολής του Ισραήλ στον ε, ΟΗΕ. Ωστόσο, αν και το πρώτο, ειδικά το πρώτο Σαββατοκύριακο όλες αυτές οι αναφορές ε, αναπαρήθησαν σε, σε, τρομερό βαθμό, ε, δεν μπόρεσαν ε, να επιβεβαιωθούν. Εδώ έχουμε το παράδειγμα των Los Angeles Times που αφότου είχε την είδηση ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο που ανέφερε περί βιασμούς γυναικών στο σημείο, ε, το πρωί της Δευτέρας πρόσθεσε ένα μπούλετ στο θέμα, στο οποίο αναφέρει ότι τελικά οι αναφορές ε, περί βιασμών δεν έχουν ε, διασταυρωθεί. Μάλιστα, το περασμένο Σάββατο, εκπρόσωπος τύπου του Ισραηλινού στρατού, σε συνέντευξη τύπου, υποστήριξε ότι πλέον υπάρχουν σεφείς αποδείξεις για βιασμούς γυναικών, αλλά δεν είναι έτοιμος να παρέχει αυτές τις, ε, τις αποδείξεις στους δημοσιογράφους. Επίση, στι πρώτε μέρε, ένα φρικαλαίο βίντεο κυκλοφόρησε στα social media που έδειχνε ένα 14χρονο κορίτσι να καίγεται ζωντανό από έναν όχλο, που υποτίθεται πω έδειχνε με ένα κορίτσι μία από του ομήρου που πήρε η Χαμά από το φεστιβάλ. Ωστόσο, πρόκειται για περιστατικό που συνέβη το 2014 στη Γουατεμάλα και όχι στη Γάζα. Ένα από τα σημεία που σημειώθηκαν σφοδρέ μάχε το πρωί, αυτό τη 7η Οκτώβρη, ήταν η στρατιωτική βάση Ρέιμ, η έδρα τη μεραρχίας Γάζα του Ισραηλινού στρατού και παράλληλα βάση ντρόουν και επιχειρήσεων παρατήρηση που βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα από το τείχο τη Γάζα. Είναι στο κέντρο εδώ του, του χάρτη. Με τα κόκκινα είναι τα σημεία όπου εντοπίστηκαν μαχητέ τη Χαμά εκείνο το, το πρωί και με μπλε είναι τα σημεία από όπου ε, έσπασαν το τείχο και διαχύθηκαν και έχει σημασία ε, η, η μάχη αυτή στη στρατιωτική βάση διότι αν βρίσκεται δίπλα σε δύο Κιμπούτς που επίσης σημειώθηκαν μεγάλες μάχες στο Κιμπούτς Ρέιμ και στο Κιμπούτς Μπέρι στα οποία στο ενδιάμεσο ήταν και το σημείο όπου έγινε το, το συγκεκριμένο φεστιβάλ όπου αναφέρθηκαν τα προηγούμενα γεγονότα. Εδώ έχουμε ένα, μια έρευνα του BBC που είχαν κάνει που διασταύρωσαν τα βίντεο υπάρχουν και έχουν δημοσιευθεί, ε, διασταυρώνοντας τις ώρες με τις οποίες αυτά τραβήχτηκαν. Τα οποία αναφέρονται, το, 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 χαρακτηριστικό βίντεο ας πούμε, που δείχνει κόσμο να τρέχει στην έρημο, αναφέρεται ότι τραβήχτηκε περίπου στις 8 και 17. Οι επιθέσεις στη βάση, στη στρατιωτική βάση, έγιναν περίπου μετά τις 7 το πρωί και μάλιστα αναφέρονται έχουν τραβηχτεί βίντεο που δείχνουν ότι υπάρχουν σημεία συγκρούσεων περίπου τις ίδιες ώρες, λίγο πιο πριν, κοντά στο ίδιο σημείο, σε απόσταση, ε, μιλάμε για αποστάσεις περίπου ενός βαριά δύο χιλιόμετρων. Τη στρατιωτική βάση αυτή την ανακατέλαβε μετά από μάχες αργότερα το ίδιο απόγευμα. Βασικά το απόγευμα αναφέρθηκε σε Ισραηλινά και διεθνή μέσα από τον Ισραηλινό στρατό ότι ανακατέλαβε το στρατόπεδο. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλά που αποτυπώνουν παρουσία του Ισραηλινού στρατού στην περιοχή, όπου έγινε το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Για παράδειγμα, έχουμε τη μαρτυρία τη 27χρονη Μιχάλο Χάνα από την Πορτογαλία, η οποία, όπω είπε και κατέγραψε σε βίντεο, μαζί με την παρέα τη, φεύγοντα με τα πόδια από τη στιγμή που άρχισαν οι πρώτοι πυροβολισμοί στο φεστιβάλ, βρήκαν καταφύγιο σε ένα τάγκ του Ισραηλινού στρατού, το οποίο ωστόσο υποστήριξε ίδια, βρέθηκε, ήταν στο χώρο του φεστιβάλ, αλλά μέσα δεν υπήρχαν στρατιώτε. Εδώ έχουμε ένα άλλο βίντεο, screenshot του του βίντεο, που δείχνει στρατιωτικό όχημα στην πύλη του φεστιβάλ. Είναι ένα βίντεο από έναν που συμμετείχε στο φεστιβάλ, ο οποίο έφυγε με το αυτοκίνητο. Ο οποίο αναφέρει ότι το αυτοκίνητο είχε χτυπηθεί και μέσα από αυτό πήρε ένα ε, όπλο του Ισραηλινού στρατού και από εκεί διέφυγε. Αυτό είναι από το σημείο που είναι η, η, η πύλη του χώρου του φεστιβάλ. Εδώ υπάρχει screenshot από ένα βίντεο το οποίο δείχνει Ισραηλινό τάγκ να βρίσκεται στο δρόμο έξω από το φεστιβάλ. Αν έχετε δει και τη φωτογραφία, είναι ο ίδιο δρόμο αυτό που μετά τα αυτοκίνητα ήταν εγκαταλειμμένα δεξιά και αριστερά ακριβώ ε, από έξω. Ενώ την παρουσία Ισραηλινών τάγκ επιβεβαιώνει και η Ισραηλινή Γιασμίν Πόρατ, τη οποία η μαρτυρία είναι σοκαριστική, καθώ όπω αναφέρει η ίδια σε διάφορε συνεντεύξει, μαζί με άλλους. Ξέφυγε από το φεστιβάλ και βρήκε καταφύγιο σε ένα κοντινό κιμπούτς, στο οποίο κρατήθηκε μαζί με άλλους όμηρο, όμηρος των ε, μαχητών της Χαμάς. Από τη μάχη που ακολούθησε, επέζησαν μόνο αυτοί και ένας μαχητής της Χαμάς, καθώς ο δεύτερος αποφάσισε να παραδοθεί και την χρησιμοποίησε ως ασπίδα για να βγει από το χώρο. Οι υπόλοιποι όμηροι, όπως αναφέρει η ίδια, σκοτώθηκαν αναφύβολα από διασταυρούμενα πυρά. που σημαίνει δηλαδή σε μάχη της Χαμάς με δυνάμεις του Ισραήλ. Εδώ έχω ένα απόσπασμα από, το, από συνέντευξή της, την οποία την, την, ρωτάνε. Οι τρομοκράτες τους πυροβόλησαν και η ίδια απαντάει. Όχι, σκοτώθηκαν από διασταυρούμενα πυρά. Πρέπει να καταλάβετε πως υπήρξαν πολύ βαριά διασταυρούμενα πυρά. Άρα οι δυνάμεις μας μπορεί να τους πυροβόλησαν, αναμφίβολα. Ακόμα πιο κάτω αναφέρει... Πω στο σπίτι που οι ίδια κρατούνταν όμοιρο μαζί με άλλου, έγινε στόχο δύο βολών ενό Ισραηλινού τάγκ. Έχουμε και άλλε αναφορέ που έχουν βγει τι τελευταίε ε, ημέρε. Παραδείγματο χάρη, υπάρχει η μαρτυρία του Ντουβάλε Σκάπα, μέρο ομάδα ασφαλείας του Κιμπούτσ Μπέρι, που αναφέρθηκε πριν, ο οποίο υποστηρίζει πω επικοινώνησε με τον Ισραηλινό στρατό όταν, ε, όταν δέχτηκε επίθεση του Κιμπούτσ. Και ο ίδιο είπε στην ε, Ισραηλινή εφημερίδα Χάρετς ότι καθώ η απελπισία λέει άρχισε να εδραιώνεται, οι διοικητές στο πεδίο έλαβαν δύσκολες αποφάσεις συμπεριλαμβανομένου του βομβαρδισμού σπιτιών και των ενίκων του προκειμένου να εξεντώσουν του τρομοκράτες μαζί με τους ομήρους. Σε άλλη ε, δημοσίευμα τη ίδια εφημερίδα, Χάρετζ, σημειώνεται ότι ο Ισραηλινό στρατό αναγκάστηκε να ζητήσει αεροπορική επίθεση εναντίον δική του εγκατάσταση στο πέρασμα του ΕΡΕ στη Γάζα, προκειμένου να αποθέσει από εκεί του τρομοκράτε που είχαν πάρει τον έλεγχο και ενώ ακόμα βρίσκονταν στο σημείο οι Ισραηλινοί στρατιώτε. Βασικά η περίπτωση ε, του ΝΥΒ ε, στην ίδια εφημερίδα, στη Χάρετζ, ο οποίο σκοτώθηκε από τα πυρά δυνάμεων του Ισραήλ τη δεύτερη μέρα των σφοδρών μαχών μεταξύ του Ισραήλ και τη δεύτερη μέρα από την έναρξη των μαχών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Ο οποίος σκοτώθηκε από πειρά της αστυνομίας και ενώ οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο 4 καθοδόν προς μία από τις βάσεις του στρατού, όπου αναγνωρίστηκε από τους αστυνομικούς ως τρομοκράτης. Σε άλλη περίπτωση την ίδια μέρα, στις 8 Οκτώβρη, ένας άλλος Ισραηλινός τραυματίστηκε στη Σδερότα από στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού. Τώρα κράτησα το πριν πάμε στα, στα slide που έδειχναν αυτό, καθώς κράτησα από εδώ πέρα ένα βίντεο το οποίο δείχνει ε, το πώς βρέθηκαν άνθρωποι που συμμετείχαν στο φεστιβάλ ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά. Αυτό είναι έξω από ένα στην είσοδο ενός ε, kibbutz, στο οποίο από τη μία μπροστά από το λευκό αυτοκίνητο φαίνεται ένας Παλαιστίνιος μαχητής και ανταλλάσσει πειρά δεν φαίνονται ακριβώς πάνω, είναι πάνω στη δεξιά γωνία φαίνονται στο επόμενο frame οι στρατιώτες που έχουν έρθει καθώς αυτός, όταν αυτός έφυγε το οποίο δημοσίευσε ο Guardian. καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τις ώρες αυτές στο σημείο σε πολλές περιοχές επικράτησε χάος βρέθηκαν πάρα πολλοί πολίτες, ακόμα οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές Υπάρχουν επίσης νέες φωτογραφίες που δείχνουν το πώ καταστράφηκαν σπίτια ε, και πλέον βρίσκονται πτώματα ε, Ισραηλινών ενίκων ή και ομήρων, τα οποία βέβαια εδώ δημιουργεί ένα, ένα τεράστιο ερωτηματικό οι φωτογραφίες αυτής της καταστροφής. Βλέπουμε για πολύ μεγάλη καταστροφή. Εδώ πέρα είναι ένα σπίτι το οποίο έχει καταστραφεί ολός και μπροστά του βρίσκονται, έχουν τοποθετηθεί ρουκέτες, σαν απόδειξη κάπως... Ε, το εγκλήματος. Αυτές είναι φωτογραφίες που είχε αναδημοσιεύσει ο, ο Ισραηλινός στρατός. Ωστόσο υπάρχει το ερωτηματικό το κατά πόσο κατάφεραν άνθρωποι οι οποίοι κουβαλούσαν ελαφρύ οπλισμό στην καλύτερη ε, αντιαρματικά να έχουν προκαλέσει τόσο, ε, τόσο μεγάλες καταστροφές. Γιατί στα συγκεκριμένα η υποστήριξη είναι ότι αυτοί καταστράφηκαν από τους μαχητές και όχι από, τη, από τις ρουκέτες που εξαπολύθηκαν τις πρώτες ώρες ε, της επίθεσης. Και εδώ έχουμε ας πούμε πα, ε, ακόμα ένα βίντεο που δείχνει το πώς κινήθηκαν ε, οι μαχητές, πώς φτάσαν οι μαχητές της Χαμάς στα, στα, συγκεκριμένα κιμπούτς που δέχθηκαν τις επιθέσεις. Το πώς τώρα είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να, να κουβάλισαν τέτοια όπλα μέσα σε λίγες ώρες αυτή την επίθεση που κάναν στο να προκαλέσουν τόσο μεγάλη καταστροφή είναι ένα ερώτημα. Ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν και μαρτυρίες που δείχνουν ότι ο Ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί σε βαριά όπλα ε, σε αυτή την επιχείρηση. Παραδείγματο χάρη υπάρχει ακόμα μια ε, μαρτυρία, επίσης ε, στην, ε, στην Χάρετς, που αναφέρει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ επίσης εναντίον Ισραηλινών που προσπαθούσαν να διαφύγουν, τους οποίους μπέρδεψαν με νόπλες χαμάς. Μια κάτοικο τη Ασκελών, η Ντανιέλ Ρακέλ, Ra περιέγραψε ότι παραλίγο να σκοτωθεί αφού δραπέτευσε από το μουσικό φεστιβάλ Νόβα όταν δέχθηκε επίθεση από μαχητέ από τη Γάζα. Καθώ φτάσαμε στον κυκλικό κόμβο στο Κιμπούτσ Μπέρι, είδαμε οι Ισραηλινέ δυνάμει Η Ρακέλ αναφέρει: Κρατήσαμε το κεφάλι μα κάτω, επειδή αυτόματα ξέραμε ότι θα ήταν ύποπτοι απέναντί μα. Οδηγούσαμε ένα μικρό αυτοκίνητο που είχε χτυπηθεί. Από την ίδια κατεύθυνση έρχονταν επίση οι τρομοκράτε, οι δυνάμει μα άρχισαν να μα ε, πυροβολούν. Επίση υπάρχουν και αναφορέ, ε, μα, μαρτυρίε πιλότων ελικοπτέρων, οι οποίοι ανέφεραν ότι βρέθηκαν σε κατάσταση που δεν είχαν επαρκεί πληροφορίε για το ποιοι ήταν στόχοι ε, του εχθρού και ποιοι θα μπορούσαν να ήταν ε, πολίτες του Ισραήλ. Και όλη αυτή την εικόνα τη συμπληρώνει επίσης και τα νέα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, που αναφέρουν, που ενώ μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές ότι η Χαμάς φέρεται να σκότωσε περίπου 1.400 Ισραηλινούς πολίτες κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επίθεσης 7 Οκτωβρίου, Μέχρι τις 31 Οκτώβρη το ειδησιογραφικό πρακτορείο Χάρετς έχει δημοσιεύσει πληροφορίες για 933 Ισραηλινούς που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων τους και των τοποθε... τοποθεσιών των θανάτων τους στις 7 Οκτώβρη. Από αυτούς, 274 ήταν στρατιώτες. 59 ήταν αστυνομικοί, δηλαδή περίπου εν τρίτο του συνόλου, ενώ 14 ήταν μέλη οργανισμών διάσωσης και 584 αναφέρονται ως πολίτες. Από τα πρώτα 682, 683 με συγχωρείτε, θύματα που είχαν αναφερθεί, 7 μόλις ήταν ηλικίας μεταξύ 4 και 7 ετών και 9 από αυτούς ήταν ηλικίας μεταξύ 10 και 17 ετών. Άρα βλέπουμε από τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα δημοσιευμένα, επίσης δεν επιβεβαιώνεται η ιστορία περί ε, βρεφών και ούτω καθεξής. Άλλο ένα μεγάλο παράδειγμα τη εκστρατεία προ προπαγάνδα που παρακολουθούμε αυτέ τι μέρε είναι η σφαγή που έγινε στο νοσοκομείο στη Γάζα, όπου επιχειρείται να ξεπληθεί το Ισραήλ για τη δολοφονία εκατοντάδων αμάχων. Παρά το γεγονό ότι, όπω γνωρίζουμε, το ίδιο νοσοκομείο είχε βομβαρδιστεί ξανά από τον Ισρα Ισραηλινό στρατό λίγε μέρε πριν και ο διοικητή του είχε λάβει πολλαπλέ εντολέ εκένωση από τον Ισραηλινό στρατό, που σημαίνει ότι ήταν από τα πριν κλειδωμένο στόχο. Αφού το κράτο του Ισραήλ αρχικά επικαλέστηκε άγνοια για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου και δήλωσε το περιστατικό, ερευνάται, μετά από αρκετή ώρα έριξε το φταίξιμο πρώτα στη Χαμά και έπειτα στην Ισλαμική Τζιχάτ, την οποία χαρακτήρισε υπεύθυνη για την αποτυχημένη εκτόξευση λουκετών που έπληξαν το νοσοκομείο. Ο επίσημο λογαριασμό του, του, του Ισραήλ στο Twitter, με, το αρχικό βίντεο που υπάρχει, με τα αρχικά βίντεο που υπάρχουν κάτω, το βλέπουμε εδώ πέρα, και υπάρχει μετά η ίδια δημοσίευση ακριβώ πάνω. Αφού ξεκίνησαν οι πρώτες αντιδράσεις και αφού αρκετοί ε, πρόσεξαν επίσης ότι ακόμα και η ώρα είναι λάθος, ε, έχει καταγραφεί περίπου λίγο πριν τις 8, το, ε, ενώ αναφέρει, δηλαδή, ότι το βίντεο ότι είναι 40 λεπτά μετά το ίδιο το χτύπημα. Το διαδίκτυο γρήγορα κατακλείστηκε από αποδεικτικά στοιχεία. Ένας διάσημος influencer πολιτικός του, του Ισραήλ, ο Ανανία Ναυταλή, ανέρτησε αρχικά ένα βίντεο για το χτύπημα βάση τρομοκρατών μέσα σε νοσοκομείο, όπως ανέφερε ο ίδιος, η οποία κατέβηκε μετά όταν άλλαξε η γραμμή για το πώ έγιναν τα γεγονότα. Παρέμεινε, ωστόσο, από, το, από τον ίδιο ένα άλλο βίντεο στο ίντερνετ με τη λεζάντα «Η Ισλαμική Τζιχάντ εδώ είναι ενημερωμένο δηλαδή πλέον ότι έχει αλλάξει το τέτοιο και ότι δεν είναι η Χαμά. Βομβάρδισε ένα νοσοκομείο στη Γάζα. Εκτόξευσε ένα ένα μπαράζ ρουκετών στο Ισραήλ και μία από αυτέ εκπυρσοκρότησε και χτύπησε ένα νοσοκομείο σκοτώνοντα εκατοντάδε. Το βίντεο αυτό συγκέντρωσε μέσα σε δύο μέρε πάνω από 5 εκατομμύρια θεάσει. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο, καθώ είναι από το 2022 και δείχνει τα σπίτια τη Γάζα ηλεκτροδοτημένα. Πράγμα που δεν συμβαίνει πλέον, καθώ το Ισραήλ έχει διακόψει την ηλεκτροδότηση στη λωρίδα τη Γάζα. Εδώ βλέπουμε άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε επίση τη, τη μέρα που δείχνει την έκρηξη. Στο οποίο φαίνεται πως δεν υπάρχει άλλο, άλλο φω πέρα από την έκρηξη και θα τα έχετε δει και στι ε, ε, εικόνε και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από τη στιγμή που άρχισαν ε, τι τελευταίε μέρε η χερσαία επιχείρηση. Που φαίνεται όντω ότι η Γάζα δεν έχει ε, ηλεκτρικό φω πουθενά. Η προσπάθεια πολλών διεθνών μέσων ενημέρωση να ευθυγραμμιστούν με την κυρίαρχη προπαγάνδα, όσο αυτή εξελισσόταν τι ίδιε ακριβώ ώρε, αποτυπώνεται χαρακτηριστικά και στου New York Times, που άλλαξαν τον τίτλο τη είδηση τρει φορέ μέσα σε μία ώρα στην ιστοσελίδα του. Από Ισραηλινό χτύπημα σκοτώνει εκατοντάδε σε νοσοκομείο, υποστηρίζουν οι Παλαιστίνοι. Ο τίτλο έγινε Τουλάχιστον νεκρή από χτύπημα σε νοσοκομείο στη Γάζα, αναφέρουν οι Παλαιστίνοι. Και στο τέλο. Η μπύλια έκατσε στο τουλάχιστον 500 νεκροί από έκρηξη, η οποία συνέβη από, από μόνη τη, σε νοσοκομείο στη Γάζα, αναφέρουν οι Παλαιστίνοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κράτο του Ισραήλ ε, επιρρύπτει στου Παλαιστίνιου την ευθύνη για χτυπήματα, για αιματηρέ επιθέσει, για να την αναλάβει αργότερα όταν η επικαιρότητα καταλαγιάσει. Τον Αύγουστο του 2022, για παράδειγμα, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αποδέχθηκαν ότι μια Ισραηλινή επίθεση σκότωσε πέντε παιδιά στη Γάζα, ενώ αρχικά κατηγόρησαν πύραυλο και πάλι της Ισλαμικής Τζιχάντ. Η ίδια τακτική είχε ακολουθηθεί μετά και τη δολοφονία της δημοσιογράφου Σιρήν Αμπού Ακλέχ, όπου παρά τα αποδεικτικά βίντεο που είχαν κυκλοφορήσει στις ίδιες μέρες, ο Ισραηλινός στρατός είχε κατηγορήσει τους Παλαιστίνιους πριν ανακοινώσει τελικά ότι πιθανώς η σφαίρα προήλθε από στρατιώτη του Ισραήλ. Κάθε μέρα που περνά στο παλμαρέ του Ισραηλινού στρατού, προσπιθ, προστίθονται νέε ιστορίε παραπληροφόρηση, όλο και πιο εξόφθαλμε. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε τα ακράδαντα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η βοήθεια τη UNICEF καταλήγει δίθεν στου τρομοκράτε μία μόλι μέρα μετά τι δηλώσει του γραμματέα του ΟΗΕ, που προκάλεσαν αντιδράσει στο Ισραήλ, ακόμα και αν τηρούσαν ίσες τι αποστάσει, αφού το ίδιο, απευθυνόμενο προ την κυβέρνηση του Ισραήλ, είπε ότι πρέπει να δοθεί ταχεία και ανεμπόδαστη πρόσβαση, πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Αυτέ είναι φωτογραφίε από, από οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν κοντά στο χώρο του, του φεστιβάλ, σε ένα από τα δύο κηπούτσου, στα οποία τοποθετήθηκαν μετά τα βαλιτσάκια πρώτων βοηθειών τη της UNIFES, εφόσον ακράδαντα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν ε, επιβιώσει. Και δέχομαι την πιο μεγάλη ε, κατασκευασμένη ιστορία που βγήκε τι προ, προηγούμενε μέρε, έχει νομίζω 4-5 μέρε που υποτίθεται ότι βλέπουμε μια σημαία του Άισι που κουβάλισαν μαζί του οι μαχητέ τη Χαμά και τι έφεραν στο Ισραήλ για να σφαγιάσουν ε, Παλαιστίνιου. Τώρα, κόντεξ στη φωτογραφία που δείχνει εδώ πέρα ένα ολόκληρο πλωστάσιο δεν υπάρχει για το που κατασχέθηκαν αυτά. Αλλά ακόμα και να υπήρχε εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Και έχουμε εδώ να κάνουμε μια βασική ρητορική που χρησιμοποιεί το Ισραήλ όχι μόνο τώρα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να δημιουργηθεί η ταύτιση του Παλαιστινιακού λαού με την τρομοκρατία καθώ ε, εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση του Ισραήλ την άγνοια που μπορεί να έχει πολλοί κόσμο για τη Μέση Ανατολή. Ε, και ένα από αυτά, εδώ βλέπουμε, έχουμε κρατήσει ότι στο ίδιο τέτοιο έχει, έχει, έχει παίξει, έχει αναπαραχθεί και από ελληνικά ε, site. Κανένας από αυτούς λοιπόν δεν έχει, δεν έχει αναφέρει αυτό που παραδέχονται ακόμα και οι αμερικάνικα μέσα και Ισραηλινά μέσα, ότι όχι απλά η Χαμά δεν έχει σχέση με τον Άισι στην πραγματικότητα αυτοί βρίσκονται ε, στα μαχαίρια. Το 2018 είχε κηρύξει ο Άισις τον πόλεμο στη Χαμάς εκτελώντας μέλη της ε, ε, στο Σινά εδώ έχουμε από το 2019 μια είδηση στους Times του Ισραήλ που αναφέρει ότι οι δύο οργανώσεις αυτές βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση με αφορμή ένα περιστατικό που έχει γίνει μια βομβιστική επίθεση του Άισις μέσα στη Γάζα. Αυτά ήταν σε ένα, σε ένα βαθμό ορισμένες από τη ορισμένα από τα από τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει. Φυσικά υπάρχουν είναι είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα και υπάρχει πάρα πολύ δουλειά να γίνει στη διαδικασία αυτή τη, της διασταύρωσης των ειδήσεων της παραμυθιοφορίας που βιώνουμε. Ε, Ωστόσο, πριν αντί επιλόγου και πριν προχωρήσουμε στη, στη συζήτηση, κράτησα ένα κομμάτι που το είχαμε και στο θέμα μας στην εφημερίδα ε, για, για τον ρόλο και των, των μέσων ενημέρωσης κρατικών και, και ιδιωτικών σχετικά με το ζήτημα. Έχω κρατήσει αυτά τα δύο παραδείγματα γιατί το ένα επανήλθε και όλα στις τελευταίες ημέρες. Το 2021 το πολίτικο, είχε, το site είχε εξαγοραστεί από τη γερμανική εταιρεία μέσων ενημέρωσης Axel Springer. Τότε ο διευθύνων σύμβουλο της εταιρεία είχε δώσει ξεκάθαρη γραμμή στους εργαζόμενους δηλώνοντας ότι η υποστήριξη προς το Ισραήλ είναι γερμανικό καθήκον και αυτό το συνέστημα όπως και άλλα, όπως η υποστήριξη για μια ενωμένη Ευρώπη και μια οικονομία ελεύθερης αγοράς είναι σαν σύνταγμα στην εταιρεία, ισχύουν για κάθε υπαλληλό τη και όσοι εργαζόμενοι διαφωνούν, δεν πρέπει να εργάζονται για την εταιρεία, την Axel Springer, πολύ ξεκάθαρα. Πριν από λίγες μέρες, συνάδελφοι που εργάζονται στην εφαρμογή Update, που ανήκει στην ίδια εταιρεία, κατήγγειλαν πως η διοίκηση τους έδωσε εντολή στις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στα κινητά, στις ειδοποιήσεις ειδήσεων, να φαίνονται πάντα μπροστά οι Ισραηλινοί θάνατοι, αν αναφέρονται στο θέμα πληροφορίες για στην Παλαιστίνη το, το application αυτό το, το update το οποίο σύμφωνα με την περιγραφή στο Google Play είναι μια ανεξάρτητη δωρεάν εφαρμογή ειδήσεων δηλαδή δεν είναι, δεν είναι η, δεν είναι ίδια η δισογραφική σελίδα αλλά είναι εφαρμογή που κάνει push notification και βγάζει σε, σε 25 εκατομμύρια χρήστε σε 34 χώρες διαλέγει δηλαδή το ποιες ειδήσει, ποιες, ποιοι τίτλοι θα εμφανιστούν σε αυτή λοιπόν την ανεξάρτητη εφαρμογή εργαζόμενοι όπως ανέφερε ε, μία, από, μία από αυτούς, δεν μπορούμε να προωθήσουμε οτιδήποτε αφορά τον αριθμό των νεκρών ή των θυμάτων των Παλαιστινίων χωρίς πληροφορίες για το Ισραήλ που να έρχονται ψηλότερα στην ιστορία. Εκπρόσωπος τη εργοδοσίας υποστήριξε πως ε, τέτοιου είδους παρεμβάσει δεν συμβαίνουν αυτές τις μέρες ε, στην ΑπΔΕΙ και πρόσθεσε πως οι οδηγίες σύνταξης της ΑπΔΕΙ βασίζονται σε δημοσιογραφικέ αρχέ και στο διαθέσιμο στο κοινό Axel Springer Essentials, μια αναφορά δηλαδή σε μια δήλωση αξιών τη ε, μητρική εταιρεία. Η οποία το έχουμε εδώ πέρα και διαβάζουμε, είναι πάνω κάτω τα ίδια ακριβώ πράγματα που είπε ο. Ακριβώ τα ίδια που είπε δηλαδή τότε ο Διευθύνων Σύμβουλο όταν εξαγόρασε το Πολίτικο ότι η δήλωση αξιών της εταιρείας είναι να υπερασπιζόμαστε την ελευθερία, το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και μια ενωμένη Ευρώπη. Υποστηρίζουμε τον εβραϊκό λαό και το δικαίωμα ύπαρξη του κράτου του Ισραήλ. Αναφορά σε δικαίωμα ύπαρξη του κράτου τη Παλαιστίνη προφανώ δεν υπάρχει. Υπο υποστηρίζουμε την διατλαντική συμμαχία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Ευρώπη, του ΝΑΤΟ δηλαδή. Υποστηρίζουμε τι αρχέ τη ελεύθερη οικονομία τη αγορά και την κοινωνική τη ευθύνη απορρίπτουμε τον πολιτικό και θρησκευτικό εξτρεμισμό και όλες οι μορφές ρατσισμού και σεξουαλικών διακρίσεων. Είναι υπέρ όμως άλλων διακρίσεων. Υπάρχει φυσικά και το άλλο παράδειγμα που είχαμε κρατήσει της γερμανικής κρατικής τηλεόρασης, η οποία εδώ να ε, να προσθέσω ότι η ίδια η Deutsche Welle μαζί με παραμάγαζα της πρεσβείας στα πανεπιστήμια που, υπάρχουν και εδώ στο Πάντιο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κάνει κάθε χρόνο σεμινάρια σε νέους δημοσιογράφους και φοιτητέ δημοσιογραφίας στην Ελλάδα η οποία το 2021 είχε μοιράσει ένα εσωτερικό σημείο μας στους υπαλλήλους απαγορεύοντάς τους να χρησιμοποιούν ορολογία όπως Απικιοκρατία και απαρτχάιτον τα περιγράφουν το Ισραήλ. Ποτέ δεν αναφερόμαστε σε ένα Ισραηλινό Απαρτχάιτ ή σε ένα καθεστώ Απαρτχάιτ στο Ισραήλ. Αποφεύγουμε επίση να αναφερόμαστε σε απεικιοκρατία ή απεικιοκράτε, σημειώνεται στο έγγραφο. Και μάλιστα πιο κάτω η διοίκηση αναφέρει ότι σεβόμαστε την ελευθερία του λόγου και τη νόμη και το δικαίωμα των ανθρώπων να επικρίνουν οποιαδήποτε από τι εμπλεκόμενε πλευρέ. Ωστόσο, η κριτική στο Ισραήλ γίνεται αντισημιτισμό όταν προσπαθεί να αμαυρώσει, να δυσμιμήσει και να απο... απονομιμοποιήσει το κράτο. Του Ισραήλ. Και με αυτά τα δύο τελευταία παραδείγματα που νομίζω ότι τα κράτησα για να βοηθήσουν και στη, και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Εδώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σας.